ανήκει, που επιτρέψει στον πάγο να αυξήσει τη διαφορά και φυσικά να παραμείνει. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί δώσαμε ό,τι είχε ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει πολλές δυσκολίες και αυτό πιστεύω το είδαμε περισσότερο και στο δεύτερο παιχνίδι. Υπάρχει κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να, σε κάθε παιχνίδι να είμαστε να ανταπεξέλθουμε και να πετυχαίνουμε τις νίκες. Στέφανε, ήταν ένας αγώνας διαφορετικός από τους άλλους. Πιο λίγες φάσεις, πιο ρυθμός, πιο αργός, το επιδιώξατε, ήταν σχέδιο ή βγήκε στο παιχνίδι? Όχι, βγήκε στο παιχνίδι. Κοιτάμε τον αντίπαλο. Είδαμε βίντεο, τα δύναμά του σημεία και τα δυνατά του. Πιστεύω ότι μπήκαμε στο παιχνίδι όχι τόσο καλά. Χάσαμε πολλές μονομαχίες και σαν τέτοιο δύσκολο παιχνίδι, οι μονομαχίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε λίγο και καταφέραμε να πετύχαμε αυτή τη νίκη. Στέφανε, αυτά τα δύο γκολ ανεβάζουν και δική σου παραγωγικότητα συνολικά. Εξετάσεις τα 52 γκολ συνολικά στο πρωτάθλημα και αν έκανα τους παρδέκα γκολ την σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Τίποτα. Τα γκολ μου τα αφιερώνω στην οικογένειά μου, στους παίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα πετύχει ένα κάποιο τέρμα. Μακάρι η συνέχεια να είναι ανάλογη και να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε. Μίλησες για κούραση. Τέτοιες νίκες σας τονώνουν να ξεχάσετε να πεις την κούραση πίσω και να. Γιατί υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια τώρα, παίζετε με τη Φιωρεντίνα, παίζετε με την Παναθηναϊκό. Σίγουρα όταν τελειώνει ένα δύο δύσκολο παιχνίδι και είσαι στου 5 από το δεύτερο. Σίγουρα δεν τη σκέφτεσαι καθόλου την κούραση. Απλά από αύριο θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι στην Ιταλία για να μπορέσουμε να πετύχουμε και εκεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ΣΥΜ 5 δίνει το δικαίωμα έτσι για όνειρα. Πώς το βλέπετε εσύ της ομάδας? Εντάξει, πιστεύω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής στην άκρη του μυαλού του κάνει όνειρα. Δεν είναι κακό να κάνει όνειρα. Το θέμα όμως είναι στο τέλος του πρωταθλήματος αυτά τα όνειρα να τα πραγματοποιήσουμε. Απλά πλέον ο κόουτς έχει ένα μότο, το Μάιο να είμαστε καλά. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τελειώνει τον Απρίλιο. Μήπως πρέπει να το αλλάξετε? Αυτό ρωτήσετε τον κόουτς. Απλά εμείς κρατάμε χαμηλά τα κεφάλια, πολλή δουλειά στις προπονήσεις και πιστεύω ότι όπως λέει και ο κόουτς, το Μάιο να είμαστε καλά. Να κάνω και μια ερώτηση τελευταία. Ναι. Πιστεύεις ότι η διαφορά που έχει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι απλά ότι κερδίζει μακριά από την Τούμπα και ίσως ήταν αυτό που του έλεπε για να χτυπήσει να πάρει ένα πρωτάθλημα? Σίγουρα τα παιχνίδια εκτός τα μικρά παιχνίδια μέσα σε εισαγωγικά πιστεύω ότι σε βγάζουν πρωταθλητή. Εμείς καταφέρνουμε σε δύσκολες έδρες, καταφέρνουμε να παίρνουμε διπλά που άλλες χρονιές δεν καταφέρουμε να πάρουμε βαθμό.